καθηγητά, ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Και ξέρετε, είναι και μια περίοδος όπου βάλεστε όλοι οι επιδημιολόγοι, όλοι τα μέλη της επιστημονικής ομάδας για τις εκτιμήσεις που κάνετε ή τα μέλη. Να λάβουμε, να ξέρετε ότι μας έχετε όλους παρά το πλευρό σας. Δεν μπορεί να αποθεωθήκατε μέσα σε 2 μήνες. Παραμένετε για μας ήρωες. Σας ευχαριστούμε. Εν πάση περιπτώσει, πέστε μας, είμαστε ενώπιον μιας έξαρσης και την βλέπουμε να έχει το επίκεντρό της στη Λεμεσό. Παρά τα αυτά, είδαμε σήμερα και κάποια κρούσματα που δείχνουν πιθανόν να υπάρχει διασπορά. Κινδυνεύουν και άλλες πόλεις. Ναι, νομίζω το θέσατε με πολύ σωστόν τρόπο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ανέξαρση στη Λεμεσό, μία αναζωπήρωση της λίμωξης. Αυτό είναι πάση φανές σε όλους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λίμωξη μένει μόνο στη Λεμεσό. Υπάρχουν και παρατηρήσεις εξάρσεων και σε άλλες πόλεις. Μόλις έχετε πει στο ρεπορτάζ σας, είναι το μεγάλο το κλώστερ που υπάρχει στη Λάρνακα, που δημιουργήθηκε με την Αμερικανίδα. Έχουμε 19 άτομα που εμπλέκονται σε αυτό το κλώστερ. Και ίδιο φαίνεται να δημιουργείται εκεί και δευτερογενής αλυσίδα μετάδοσης, όπως μαθαίνουμε. Ναι, όταν το κλώστερ γίνει πολύ μεγάλο, τότε διασπάται και ξεκινούν νέες αλυσίδες, διότι απομακρύνεται από το αρχικό κρούσμα. Επομένως, το φαινόμενο αυτό νομίζω σε αυτή τη φάση είναι πιο γενικευμένο από τη Λεμεσόν. Και αναμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει, αν θα καταφέρουμε να το κατασβήσουμε όσο έχει ή θα προχωρήσει και άλλο. Τώρα, από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργούνται, τι προκύπτει, αν θέλετε, συγκριτικά με τις περιοχές? Ναι, έχω τα αποτελέσματα μπροστά μου, τα έχουν στείλει σήμερα η εταιρεία που κάνει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στην Αμόχωστο, Λάρνακαν, Λεμεσό, Λευκοσία και Πάφο. Έχουν τελειώσει περίπου 3.600 δείγματα σε σύνολο 4.000. Υπάρχει μια διαφορά εδώ. Φαίνεται ότι η Λεμεσός είναι κοντά στο 1,2% θετικών. Τα πιο χαμηλά είναι στη Λευκοσία και στην Πάφο με περίπου 0,35%. Και αυτός είναι ο δείκτης array, είναι αυτός δείκτης μεταδοτικότητας. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι τα ποσοστά των θετικών δειγμάτων από τους τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο Λεμεσού, αυτό που έχει πει προηγουμένως, ότι όπως κάθε δειγματοληπτικός έλεγχος, κάθε τυχαίος δειγματοληπτικός περιέχει πάντοτε ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή, πόσο τυχαίος είναι αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά participation bias. Δηλαδή, για να αυτές οι κινητές μονάδες που βρίσκονται στις πόλεις δέχονται εθελοντές από μόνο. Αλλά τα άτομα αυτά μπορεί να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά της πόλης. Μπορεί να είναι πιο νεαροί που μπορούν και περπατούν, άτομα που φοβούνται και θέλουν να κάνουν τον έλεγχο. Επομένως, υπάρχει κάποιο bias. Επομένως, ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό, γιατί βλέπουμε να προκύπτει μία, δεν ξέρω πώς να το πω, προσαρμογή του ιού σε νεότερες ηλικίες. Βλέπουμε να επιμολύνονται πιο νεαρές ηλικίες. Ναι. Και ίσως είναι και αυτός και ο λόγος που δεν έχουμε κόσμο στα νοσοκομεία. Ναι, η προσαρμογή του, δεν υπάρχει, πιστεύω, γενετική προσαρμογή σε νεότερες ηλικίες. Ο λόγος είναι επιδημιολογικός. Ναι. Σε αυτήν την έξαρση, σε αυτόν τον νέο κύμα, όπως θέλω το ονομάσει κάποιος, φαίνεται να εμπλέκονται άτομα με νεαρότερη ηλικία. Νομίζω ο λόγος είναι επιδημιολογικός. Ναι. Φαίνεται ότι αυτά τα άτομα συναναστρέφονται πιο πολύ και είναι αυτά τα άτομα τα μολύνονται πιο εύκολα. Αλλά αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία, διότι είναι θέμα χρόνου κατά την άποψή μου, αυτά τα άτομα μετά να μολύνουν και τους γυριότερους. Επομένως, δεν τρέχει θέμα ότι υπάρχει γενετικός στέλεχος που μολύνει μόνο τους νεαρούς αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, πρέπει να προσέξουμε τους ηλικιωμένους, πρέπει να προσέξουμε τους ευάλωτους. Από την άλλη, μας το κόβουν από την κυβέρνηση, λένε δεν υπάρχει μία για να πάμε σε νέο lockdown, δεν μπορούμε να κλείσουμε την οικονομία. Τι γίνεται, πώς προστατευόμαστε εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι? Έτρα, νομίζω το ενδεχόμενο του lockdown, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι αρκετά απομακρυσμένο αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι τουλάχιστον όπως το έχουμε ζήσει την πρώτη φορά. Μπορεί να γίνουν διάφορες προσαρμογές αν τα πράγματα δυσκολέψουν. Εγώ ευελπιστώ ότι τα μέτρα αυτά τα οποία είναι σε εφαρμογή σήμερα θα λειτουργήσουν και θα δούμε μια φθήνουσα πορεία αυτής της μικρής επιδημιολογικής καμπύλης που έχει σχηματιστεί.
εφαρμοστεί. Νομίζω τα μέτρα είναι ικανά να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτά είναι να εφαρμοστούν από τον κόσμο. Και επίσης και με την εφαρμογή μέτρων και στα αεροδρόμια, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Το lockdown, όπως το έχουμε γνωρίσει την πρώτη φορά, νομίζω είναι μια απομακρυσμένη ιδέα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να γίνουν προσαρμογές αυτού, αν χρειαστεί και εφόσον χρειαστεί. Αλλά νομίζω προς το παρόν ας θίξουμε την προσοχή μας στα εφιστάμενα μέτρα. Συνεπώς, ποια νοοτροπία να υιοθετήσουμε αυτή του αυτοπεριορισμού, αυτή τη φιλοσοφία, είναι αρκετά μόνο τα μέτρα αποστασιοποίησης, η μάσκα, το πλύσιμο των χεριών, σε αυτό το στάδιο για να μην υπάρξει περισσότερη διασπορά και εξάπλωση? Ναι, η δική μου θέση είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, όλος ο κόσμος της Κύπρου έχει την εμπειρία του lockdown. Όρια περάσαμε lockdown και είναι γνωστή η φιλοσοφία των μέτρων που εφαρμόσαμε τότε. Η δική μου συμβουλή, αν θέλετε, προς τον κόσμο είναι όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόζουμε αυτά που εφαρμόζαμε στο lockdown χωρίς να είμαστε σε lockdown. Ναι. Δηλαδή, ας περιορίσουμε τις επαφές μας. Δηλαδή, αν υπάρχει πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα κάνουμε, ας μην τα κάνουμε. Ειδικά με τις συναλλαγές μας με τον κόσμο, δεν χρειάζεται να είμαστε σε πολύ σύγχρονα στους χώρους, όπως έκαναμε την περίοδο του lockdown. Αν χρειαστεί κάποιος να ταξιδέψει, να το κάνει με φιδόν αυτό το πράγμα και μόνο αν χρειάζεται. Αν κάποιος για πραγματικούς λόγους θέλει να πάει να κάνει ταξίδι αναψυχή στο εξωτερικό, εμένα η προσωπική μου θέση και την λέω και δημόσια και την έχω πει πολλές φορές ότι όπου και αν πάει, όταν θα επιστρέψει, πρέπει να ελέγχεται με PCR. Και αυτή είναι και η φιλοσοφία πίσω από την κατάταξη της Ελλάδος στην κατηγορία Β. Να καρχόμουν σε αυτό, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση, υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι, γίνονται την ίδια ώρα συγκρίσεις, μα γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο αναβαθμίζεται και η Ελλάδα υποβαθμίζεται. Ναι, αντιλαμβάνομαι, αλλά η γενική φιλοσοφία εν σχέση με την ερώτησή σας είναι ότι όταν κάποιος ταξιδέψει και θα είναι σε χώρους με τους οποίους θα συναναστρέφεται με μεγάλους αριθμούς ατόμων από διάφορες εθνικότητες, νομίζω όταν θα επιστρέψει πίσω στη χώρα του πρέπει να υποβάλλεται σε τεστ PCR, διότι οι άλλοι που ζουν εδώ στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη στη Λεμεσόν, δεν μπορούν να συναναστραφούν περισσότερο από 10 άτομα. Επομένως, πρέπει να είμαστε δίκαιοι εδώ και να έχουμε αυτόν τον μέτρο οριζόντιο με όλον τον κόσμο. Ναι. Δεν μπορεί να λέμε τους Λεμεσανούς, εσείς θα κάνετε, θέλετε, δεν θέλετε, διαγνωστικό έλεγχο, αλλά την ίδια ώρα όσοι ταξιδεύουν να μένουν χωρίς να ελέγχονται και χωρίς να αποτρέπεται, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος μεγαλύτερης εισαγωγής του ιού στην κοινότητα. Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας. Είπαμε ότι κρατάμε την προσοχή μας και το βλέμμα μας στραμμένο στο Λίβανο. Υπάρχουν και νεότερες πληροφορίες. Θα συνδεθούμε ξανά με τον Χρήστο Χαραλάμπου. Έλα, Χρήστο. Λοιπόν, και αρνητικές και θετικές.